Αλέξανδρε, θα έρθεις από εδώ να σου πούνε τα κορίτσια χρόνια πολλά, που θα θέλουν σίγουρα να σου πούνε τις ευχές σου. Έλα από εδώ, που ήδη έχετε ξεκινήσει και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτές τις υπέροχες ευχές που ήδη έχετε ξεκινήσει να στέλνετε. Καλημερούδια, δεν σας είπα, έχει ξεκινήσει έτσι μια πολύ ωραία, έχει ξημερώσει μια πολύ ωραία ημέρα για εμάς εδώ. Έλα εδώ, να σου πούνε τα κορίτσια χρόνια πολλά. Για, έλα, για σήκω. Μπράβο, μπράβο. Πήγα το πρωί και του πήρα και κάποια μπαλονάκια που θέλαμε. Έλα, πες. Για πες. Κορίτσια, πες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Είσαστε πάντα τόσο γλυκές. Σας ευχαριστώ, πες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε και εμείς μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα, ό,τι επιθυμείτε για εσάς και τις οικογένειές σας. Υγεία, θα ευχηθώ σίγουρα. Και μετά πραγματικά ό,τι ποθείτε. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Εγώ πήγα πρωί-πρωί, γιατί έπρεπε το click away μου, ήταν πολύ πρωί, να πάω να πάρω τα μπαλόνια. Και τώρα πάμε να πάρουμε την τούρτα μας, Αλέξανδρε. Τι θα κάνεις, για κάνε. Για κάνε. Προσπάθησα. Πριν κάνα δίμηνο, φύσαγε συνέχεια. Συνέχεια και λέω, ωραία, να είμαστε. Μετά το κόψα. Σε 600 μέτρα, ανοιχτή στροφή αριστερά. Τούρτα του Αλέξανδρου έχει βγει καταπληκτική, Αλέξανδρε. Δεν είναι τέλεια η τούρτα σου? Νιστάζεις, κάνε να είναι. Λοιπόν, και... Γιατί έρχεται μαδιά χέρι ο Κανάκης, τι έχει συμβεί? Η τούρτα μας είναι υπέροχη, έχω ξετρελαθεί. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα ζώα της Ανταρκτικής και αυτή εδώ ήταν ό,τι καλύτερότερο μπορούσα να βρω. Δείτε πότε ωραία. Αυτό που με ξετρελαίνει σε αυτή την τούρτα είναι το πιγκουινάκι εδώ πέρα που ετοιμάζεται να κάνει βουτιά. Πάρα πολύ ωραίο, και ψαράκια και φώκες και αρκούδες και απ' όλα έχει. Έχει γίνει τέλεια δουλειά και ευχαριστώ πάρα πολύ το ζαχαροπλαστείο Σταμάτη. Είναι στο Περιστέριο που σας έχω ξαναπεί και είναι το ζαχαροπλαστείο που μου έχει φτιάξει την τούρτα των γενεθλίων μου. Μπορείτε να τους δείξετε ό,τι μα ό,τι θέλετε και να σας το φτιάξουν. Και κάνουν καταπληκτική δουλειά. Δείτε εδώ πόσο ωραία είναι. Και γυαλίζει όλη, δείτε. Και τα πιγκουινάκια, δείτε πως γυαλίζουν. Λοιπόν, και αφού πήγαμε στο ζαχαροπλαστείο Σταμάτη να πάρουμε την τούρτα μας, δεν γινόταν να μην πάρουμε και τσουρέκια, γιατί δεν είναι κοντά στο σπίτι, οπότε εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία και πήραμε και δύο τσουρεκάκια. Και τα αγαπημένα μου κουραμπιεδάκια που ακόμα δεν έχω καταφέρει με τόνα και μετάλλο να φτιάξω, αλλά θα φτιάξω. Θα φτιάξω, αλλά για να μου φύγει κάψα εμένα το ρίτι, τα λατρεύω τα κουραμπιεδάκια. Πήρα και μισό κιλό. Τώρα σου, Αλέξανδρε, κοιτά. Του αρέσει πολύ το ποδήλατο. Αλέξανδρε, κοιτά. Θα το ανοίξει, για άνοιξε το, για τράβατο. Τράβατο. Τράβατο να το ανοίξει. Έλα. Κοίτα και αυτό, κοίτα, μπαίνει εδώ. Είδες. Κοίτα. Ουάου. Ουάου. Είμαστε ένα μπενιτάλο. Ουάου! Κοίτα! Κοίτα εδώ μέσα τι είναι! Ανοίγουμε το νούμερο 21. Έλα, ορίστε, δικό σου. Και έχουμε ένα high definition eyeshadow. Α, βάση για σκιές. Ωραία. Σε μια μπέζα απόχρωση. Φαίνομαι να λίγο θα μπει, γιατί το σταμάτησα. Κάτι είχα πατήσει λάθος επιλογή
Και πάμε να ανοίξουμε το νούμερο 21. Θα βοηθήσει τη μαμά να βρούμε το 21. Ε, πού είναι το 21, Αλέξανδρε? Όχι αυτό, μην μου το ξυλώσει, πάει περίπου στο iPhone. 21, να και το 21 από τη Lancôme. Έχει ένα μισελέρ νεράκι. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ μισελέρ νεράκι από Lancôme. Ορίστε να μια ευκαιρία. Και γενικότερα έχω δοκιμάσει πολλά πράγματα, αλλά αυτό όχι. Και από Look Fantastic, το νούμερο 21. Πω πω, παιδιά, πότε πήγαμε στο νούμερο 21. Πάει, πόσα μείνανε, 22, 23, 24. Αχ, λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα? Μία κρέμα, γιατί πράγμα? Για τους μαύρους κύκλους. Δεν έχω καταλάβει, τέλος πάντων. Μία κρεμούλα είναι. Δειγματάκι. Αυτά έχουμε για σήμερα στα κουτάκια μας. Και τώρα θα σας αφήσω προς το παρόν να φάει ο Αλέξανδρος το μεσημεριανό του, να πέσει οπωσδήποτε για ύπνο, γιατί το βράδυ πρέπει να είναι ωρεξάτος, που θα σβήσουμε την τούρτα μας εδώ λίγη και καλή. Κάθισα χθες το βράδυ και έγραψα και το προσκλητήριο, το ένα έγραψα να σας πω την αλήθεια, θα το βάλω μέσα στο κουτί του για να το έχει. Και ανυπομονώ, ανυπομονώ πραγματικά να έρθει η ώρα που θα ανάψει το κεράκι του Αλέξανδρου, το πρώτο του κεράκι στην πρώτη του τούρτα. Oh! Σας είχα πει ότι είχαμε πάρει στον Αλέξανδρο κάτι εκπαιδευτικά παιχνίδια για γενέθλια και για γιορτή. Προτιμήσαμε τώρα, μιας και ακόμα είναι μικρούλης, να του πάρουμε κάτι εκπαιδευτικό, γιατί δεν μπορεί ακόμα εκείνος να επιλέξει τι θέλει. Και του πήραμε από την εταιρεία Little Dutch που σας έχω πει, και την βρίσκεται κανονικά, μα γράψετε στο Google, θα τη βρείτε σε πολλά ελληνικά καταστήματα και σε μικρά καταστήματα. Εμείς επιλέξαμε να στηρίξουμε φέτος κάποιο έτσι μικρό κατάστημα και πήραμε αυτό εδώ πέρα το εκπαιδευτικό κουτάκι, που στην ουσία και τα σχήματα θα το ξέρετε και τα βάζεις εδώ. Είναι ωραία, έτσι σε πολύ ωραία παστέλ χρώματα, είναι ξύλινα, γενικότερα είναι καλή εταιρεία αυτή. Τώρα της πρωτοχρονιάς θα σας το δείξω σε κάποιο άλλο βίντεο, ίσως γυρνάω κάποια βλογκάκια, τότε θα δούμε. Και ελπίζω να του αρέσει σιγά σιγά. Προς το παρόν δεν άνοιξε και τεράστιο ενθουσιασμό, αν τώρα το πήρε. Ναι. Ξύπνησε το παιδί. Ξύπνησε. Για να έρθει η ώρα που θα σβήσει τα κεράκια. Εδώ στο γνωστό μας σημείο, γιατί θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ αρχικά για τις υπέροχες ευχές σας. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ που μου έχετε στείλει με όλη σας την αγάπη και όλη σας την καρδιά τα υπέροχα μηνύματα για τον μικρό μας Αλέξανδρο και αυτές τις υπέροχες ευχές, και εδώ στο YouTube αλλά και στο Instagram. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Και θέλω επίσης να σας πω, αν και εσείς είσαστε ήδη μαμάδες, σίγουρα με καταλαβαίνετε, ότι αυτή η χαρά όταν το παιδί σου είχε γενέθλια, πραγματικά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Τέτοια χαρά δεν έχω νιώσει στα δικά μου τα γενέθλια, και πάρα πολύ συγκινημένη την ώρα που λέγαμε το τραγουδάκι στον Αλέξανδρο. Το μισό το είπα ψιθυριστά, γιατί δεν μπορούσα να βγάλω φωνή από τη συγκίνηση που είχα και προσπαθούσα να κρατήσω τα δάκρυά μου. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι σε όλες τις τούρτες έτσι, αν είναι η πρώτη τούρτα έτσι, ή αν εγώ παρά είμαι ευαίσθητη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γράψτε μου εσείς οι πιο παλιές μαμάδες πώς είναι. Και θα σας αφήσουμε τώρα, γιατί ο Αλέξανδρος πρέπει να πιει το γάλα του. Κάναμε τώρα το μπανάκι μας. Και να πάει να δει όνειρα, όμορφα γλυκά όνειρα. Και θα σας δούμε πάλι αύριο. Και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι έχω αρχίσει και στεναχωριέμαι που δεν θα έχουμε, που τελειώνει το vlog μας. Οπότε αποφάσισα όχι καθημερινά, σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να κάνω, όπως έχουν έρθει φωτογραφίες από τη βάφτιση του Αλέξανδρου εδώ και αρκετές μέρες και
Περιμένω να τελειώσει το vlog μας για να μπορώ να βρω λίγο χρόνο να καθίσουμε να τις δούμε. Αλλά αν όχι, σίγουρα όχι καθημερινά, αλλά πολύ συχνά θα σας ανεβάζω vlog μέχρι και το τέλος του χρόνου. Δηλαδή και για την επόμενη εβδομάδα, αν το θέλετε και εσείς βέβαια, γράψτε μου. Και αυτά. Θα σας δω πάλι αύριο.